Αρχίζετε κι εσείς, μάλλον δεν έχετε σταματήσει να είστε σε συνεργασία με τον Dragoslav Mušić, και από τη στιγμή που επισημοποιήθηκε η συνεργασία σας στον πάγκο του Εθνικού, σίγουρα έχετε αρχίσει δουλειά στον προγραμματισμό. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα? Εντάξει, σίγουρα τα πράγματα είναι όπως το είπες, είναι στη χρονιά που μας έρχεται. Τα έχω το βοηθό στο Dragoslav Mušić, ο οποίος γνωριζόμαστε 20 και παραπάνω χρόνια, είμαστε φίλοι. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη δημιουργία της νέας ομάδας του Εθνικού. Βεβαίως, και όχι μόνο που είμαστε φίλοι, αλλά ξέρω ότι η Dragoslav ήταν συνέχεια στο ποδόσφαιρο, έχει πολλές εμπειρίες και θεώρησα ότι είναι ο κατάλληλος και ο καλύτερος που θα με βοηθήσει στο επόμενο χρόνο. Και όπως το είπες, αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα προγραμματισμό, γιατί όπως ξέρετε αρκετοί παίκτες έφυγαν από το Εθνικό και σίγουρα μπροστά μας έχουμε αρκετή δουλειά. Ναι. Θα φέρει και παίκτες από την Ακαδημία το Dragoslav Mušić, είναι μικρή ακόμη. Κοιτάξτε, σίγουρα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα βλέπουμε να κάνουμε μια δυνατή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές και μετά όταν μείνουν οι θέσεις θα φέρουμε και σίγουρα και κάποιους νεαρούς. Αλλά ήθελα ήδη να πω ότι και εδώ στο Εθνικό τα τελευταία παιχνίδια έβαλαμε κάποιους νεαρούς παίκτες, οι οποίοι έδειχναν αρκετά καλά στοιχεία και έτσι τα σίγουρα θα τους δώσουμε ευκαιρία στο επόμενο χρόνο. Και ήδη ενισχυθήκατε στη θέση του Άσου με τον Ζάνο Μητίδη από την ΑΕΚ, είναι 23 χρόνων. Τι γίνεται με τον Βαλβέρδα, αλλά μας πεις και μια κουβέντα για τον Ζάνο Μητίδη. Κοίταξτε, εμείς, εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι άνθρωποι συνεργάτες μου έχουμε ακούσει πολλά καλά λόγια για τον Ζάνο το Μητίδη και έτσι αποφασίζαμε ότι να του δώσουμε μια ευκαιρία να έρθει στο Εθνικό και σίγουρα θα φέρουμε και άλλο ένα σπορτάρι και θα το έχουμε την ευκαιρία και στα παιχνίδια να δούμε όποιος θα είναι καλύτερος, αυτός θα συγνήσει. Αυτό που ήθελα να πω ότι εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στο Ζάνος και είμαι σίγουρος ότι και στη φετινή χρονιά, αν δεν είναι ο πρώτος, τουλάχιστον θα έχει πολλά παιχνίδια, θα παίζει και πολλά παιχνίδια. Ναι. Και υπάρχει και ο νέος κανονισμός τώρα που πρέπει να παίζουν δύο Κύπροι. Γράφτηκε για τον Πουτζουρί, ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος σας ενδιαφέρει, ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Βεβαίως. Ο Πουτζουρί είναι ένα ποδοσφαιριστής που εγώ το ήξερα από την προηγούμενα χρόνια από το Ερμή Σαραντίπο και είναι ένα παιδί πάρα πολύ σοβαρό, ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας επαγγελματίας και ήταν εμένα η προσωπική μου επιλογή για να έρθει κοντά μας. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις μαζί του, όμως τώρα τελευταία παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, το οποίο εγώ προσωπικά ελπίζω να λυθεί και στην επόμενη χρονιά να είναι Μάριος να είναι μαζί μας. Και εκτός από Κύπριους, σε ποιο παζάρι έτσι περισσότερο ψάχνετε ποδοσφαιριστές και ποιο θα είναι το ύψος του μπάτζετ? Γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και στον Εθνικό μεγάλο. Κοιτάξτε, σίγουρα κάποιο οικονομικό πρόβλημα υπάρχει, το οποίο όμως πιστεύω ότι η χρονιά που έρχεται δεν είναι τόσο μεγάλο όπως η χρονιά που τέλειωσε και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτοί με την ποιότητα ποδοσφαιριστών που τα φέραμε, με την ποσότητα και ο στόχος μας είναι να μην έχουμε ένα τεράστιο ρόστερ, να έχουμε ένα, έτσι μπορώ να πω, πιο μικρό ρόστερ, όμως με ποδοσφαιριστές οποίες θα πρέπει να θα πρέπει να έχουν κάποια ποδοσφαιρική αξία. Και πιστεύω ότι με μια καλή δουλειά, με ένα σωστό προγραμματισμό θα καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Πάρα πολύ ήθελα να πω ότι δεν είναι και εύκολο. Και δεν έχει ένα συγκεκριμένο παζάρι που τα κινητούμε, απλά είμαστε ανοιχτοί, βλέπουμε ποδοσφαιριστές από πολλές χώρες και ανάλογα με τα, αν κάποιος κάνει για μας, κατά τη γνώμη μας, τα κινητούμενα για να το έχουμε μαζί μας. Ανανέωσε πόρτσε και ο Χατζη Βασίλης με τον Βάλτο, τι γίνεται, θα μείνει τελικά ή φεύγει από τον Εθνικό? Κοίταξε, ο Χατζη Βασίλης ανανέωσε και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδειξε ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογος και σίγουρα είναι το επόμενο χρόνο ότι είναι μια μεγάλη βοήθεια για μας και θεωρώ ακόμα να κάνει καλύτερα πράγματα από φέτος. Με το Βάλτο τα πράγματα λίγο είναι δύσκολα. Το παιδί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Τάιλαντ,
όπου από ό,τι ξέρω έχει κάποιες προτάσεις πιο καλές οικονομικά από εμάς. Και έτσι είμαστε, περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις. Μάλιστα. Πόρτσε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια έτσι στον προγραμματισμό, παρέα με τον Τράγκο Σλαυμούσης. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ και εγώ.